Και η τελευταία ερώτηση προς εσάς, κύριε Πρόεδρε, είναι η εξής. Και το λέω καλοπροαίρετα, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νιώθω άσχημα, πάρα πολύ άσχημα, ειλικρινά, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου και εγώ ένα μέρος της κακής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα το θέτω το θέμα με αφορμή το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου έγινα δέκτης συντηρητικών επιθέσεων από τον Δήμαρχο. Παλιότερα το γνωρίζετε κι εσείς, γιατί καθόμασταν δίπλα-δίπλα, ήμουνα δέκτης συντηρητικών επιθέσεων και από άλλους Δημοτικούς Συμβούλους. Ποτέ δεν ύψωσα τον τόνο της φωνής μου, ποτέ δεν έβρισα κανένα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Επικαλούμενος λοιπόν τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι απαιτώ, θέλω την προάσπιση όπως προβλέπετε, τον επικαλείστε και στη συνέχεια. Θέλω λοιπόν την προάσπιση, τη δική μου, αλλιώς δεν είναι απειλή. Αν δεν το κάνετε στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια, αν βριστώ και δεν το κάνετε, θα πρέπει να ανατρέξω και να βρω άλλους τρόπους να υπερασπίσω τον εαυτό μου. Και πιστέψτε με, δεν θα το κάνω μόνο για τον εαυτό μου, γιατί έξω δέχομαι κριτικές, όχι προσωπικές, δέχομαι κριτικές ότι εγώ και ο Θοδωρίδης είμαστε οι άνθρωποι που είναι κακή η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου του Αμιντέου. Το άλλο κύριο Θοδωρίδης. Εγώ το αποδίδω αυτό σε δύο θέματα. Ένα είναι το ότι ο κύριος Θοδωρίδης προσπαθεί να προσωποποιήσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την αγωγή της εταιρείας αυτή που γνωρίζουμε και είναι εναγόμενος για δύο σοβαρά παραπτώματα να το προσωποποιήσει στον Παπαχρήστο. Ο Παπαχρήστο δεν έχει καμία σχέση με την αγωγή, το έχω πει χίλιες φορές. Και έχω επικαλεστεί και έχω πει: ελάτε να το συζητήσουμε. Θέλετε το θέμα να το συζητήσουμε. Και ένα δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει, εδώ το λέω και χαρτολογώντας, έχει βίσιο φαίνεται γιατί χρόνια τσακωνόταν με τον Λιάση. Έφυγε ο Λιάση τώρα πέρα από τον Παπαχρήστο για να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε. Λοιπόν, και θέλω να το πω τελευταία, δεν θέλω να είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής μιας κακής εικόνας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ επικαλούμαι όσες αποφάσεις και όσα πρακτικά θέλετε, αλλά θέλω, ζητώ από εσάς την προάσπιση και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς μου, της τιμής μου και της υπόστασής μου σαν Δημοτικού Συμβούλου. Το δεύτερο θέμα για τα γεγονότα του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Σας πληροφορώ ότι δεν είμαι καθόλου υπερήφανος. Ήθελα να το θίξω, δεν το έθιξα επειδή οι μέρες είναι τέτοιες και καλό είναι να λέμε λίγο ευχάριστα πράγματα και όχι δυσάρεστα. Ας εξετάσει ο καθένας τη στάση του. Εγώ έχω υποχρέωση να σας προασπίσω και να σας διαφυλάξω, κύριε Παπαχρήστου, αλλά όταν εσείς πριν τελειώσει την κουβέντα ο Δήμαρχος ή ο Μονησιάδης λέτε 500 κουβέντες και ορμάτε όλοι με πρόθεση να διακόψετε, να δημιουργήσετε θέμα, όπως και τώρα νωρίτερα. Ο κύριος Μπάνης είναι αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ζητάει τον λόγο να πει, κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο. Αύριο, αν θα λείπω εγώ, πώς θα διευθύνετε τη συζήτηση, κύριε Μπάνη. Απορώ. Θα είστε στη θέση μου. Θέλετε αυτή τη συμπεριφορά που επιδεικνύετε εσείς και κάποιοι άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι να την επιδείξουν και σε εσάς. Υπάρχει κανονισμός. Θα σας έδιδα τον λόγο εάν υπήρχε θέμα, αν θέτατε θέμα προσωπικό. Ζητάω τον λόγο να το αναλύσω μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και να πάρω τον λόγο και να ζητήσω λόγο από αυτό που. Θα σας δώσω τον λόγο, μην στεναχωριέστε. Επομένως, καλησπέρα. Καλή να σας συνέχουμε όλοι μας. Και εγώ λόγω των ημερών δεν ήθελα να πάρω τον λόγο για να αφήσω αυτά που είχαν συμβεί. Σίγουρα δεν μας τιμάει σαν συμβούλιο η όλη αυτή τη στάση μας. Αλλά όπως ξέρετε, είμαι πενταμινιά σύμβουλος. Δεν υπάρχει συνεδρίαση, εκδήλωση, συζήτηση που να μην είμαι παρόν. Το μαγαζί που είναι χρονομετρημένα από το Δημαρχείο, 1,5 λεπτό. Είναι δυνατόν να με είχαν καλέσει σε μια συνεδρίαση, να με έχουν καλέσει για μια εκδήλωση η οποία θα ήταν για το θέμα της συζήτησης κατά λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν θα ερχόμουν εγώ ειδικά. Εκεί πρόεδρε που είχα, ίσως και από τα όρια βγήκα και το παραδέχομαι, αλλά και αυτή η συμπεριφορά που σας λέω κύριε Πρόεδρε, πάρτε θέση του κύριο Δήμαρχο που δεν πήρατε, ήταν και η στιγμή που με είχε πνίξει το δίκαιο. Μάλιστα. Και εκεί που θα περίμενα τις επόμενες μέρες να πάρετε από την κύριε Μπάντη, ελάτε, έχει φτάσει από 23 Μαρτίου σήμερα, 8 Απριλίου, και ακόμη δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Μια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί εδώ και 2,5 μήνες και έχει συνεδριάσει 0 φορές. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα βλέπω, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη εβδομάδα και υπάρχει αυτή η κατανόηση, αλλά είναι καλά, βεβαίως, να σεβαστούμε το ρόλο του Προέδρου,
αλλά ο πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να επιμηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι οι εξηγήσεις που δίνονται σήμερα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να συνεδριστούμε για να έχουμε μια πιο καλή, πιο αν θέλετε, σοβαρή παρουσία εδώ, πιο επικοδομητική προς όφελος του Δήμου. Και ας εκλείψουν από όλους μας οι χαρακτηρισμοί και καμιά φορά και το συγγνώμη δεν είναι ντροπή ούτε υποτέλεια. Είναι ευθύνη και σοβαρότητα. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εδώ πέρα βλέπω κάποιους να προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν θύματα ενός καταπιεστικού Θεοδωρίδη, ενός καταπιεστικού Ιωσυφίδη, ενός Παλαβούρα Κόκκουλου ή δεν ξέρω ποιου. Θα θυμίσω δύο εκφράσεις μέσα σε αυτήν την αίθουσα του Παπαχρήστου, του συναδέλφου του Παπαχρήστου εναντίον μου. Μία, ότι έχω αναγκάγει την παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο σε επάγγελμα. Διόρισα τη γυναίκα μου στο Δήμο, εγώ. Έτσι. Και μία δεύτερη, ότι έχω κτίσει σπίτι με την παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτές οι εκφράσεις όχι είναι ανέσχυντες, είναι πέρα για πέρα. Όχι έπρεπε να παραπεθούν στη δικαιοσύνη και όλα αυτά. Όχι με καθιστούσαν, ξέρω εγώ, πέρα για πέρα θύμα. Έτσι. Αυτά ξεχνιούνται μέσα εδώ πέρα. Προσπαθούν κάποιοι να φορέσουν μια προβιά προβάτου και να παρουσιαστούν εδώ σαν θύματα. Αυτά υπόθηκαν μέσα εδώ, είναι καταγεγραμμένα, έτσι, ότι εγώ έχω κάνει επάγγελμα την παρουσία μου εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σήμερα εδώ πράγματι δόθηκε ένα παράδειγμα ηθικής, ήθους και δημοκρατίας. Γιατί θυμηθείτε μία τετραετία σχεδόν, παρά τέσσερις μήνες, άποτε μας δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις μας και μάλιστα στη διάρκεια των ερωτήσεων, τα οποία θα υπενθυμίσω και πάλι, ήταν 5 ερωτήσεις σε 2 λεπτά. Όλες οι ερωτήσεις από όταν εξελίχθηκαν και είναι μία ώρα, μίλησαν 6 συνάδελφοι από τη μειοψηφία, έχουμε πάει ακριβώς την ώρα που ξεκινήσαμε μία ώρα. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο σωστά και πόσο έντιμα και ηθικά φαίνεται να στολίζονται και να οριοθετούνται όλα αυτά. Αν ακούσει κανείς, ειδικά τον κύριο Παπαχρήστο, έτσι, έχει την αίσθηση, παρά το ότι πάλι επεδίωξε να δυναμητήσει, παρά το ότι όλοι επιδιώκουμε να μην δώσουμε άλλη διάσταση, ούτε αντιπαλότητας, ούτε αντιθέσεων, βλέπετε με πόσο ήπιο τρόπο τοποθετούνται όλοι, τον κύριο Παπαχρήστο να θίγει θέματα, τα οποία ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι. Απλά θέλει να τα εμφανίσει έτσι. Φυσικά, εδώ θα το πω ξεκάθαρα και είναι αλήθεια αυτό, εγώ ό,τι και αν με επικαλείτε. Πράγματι φαίνεται ότι δικαίως τον εκπαίδευσε η Ελλάδα. Η λογική της προπαγάνδας και της παραποίησης των γεγονότων και των θεμάτων τη διαχειρίζεται, θα έλεγα, καλά. Ως εκ τούτου, ανταμείφθηκε για όλα αυτά τα οποία του προσέφερε η μαμά Ελλάδα. Υπάρχει μόνο που συμβούλιο. Το λόγο τον έχετε, κύριε Κασάκη, εσείς όχι, δεν είναι δυνατόν να συζητάμε τέτοια θέματα. Ούτως ώστε να ενημερωθεί και αντιπολίτευση με όλα τα στοιχεία των οποίων υπάρχουν αναλυτικά στον φάκελο. Εμείς θα τους κοινοποιήσουμε την συνοπτική δυσέλιδη κατάσταση με τον συνοπτικό λόγο περιγραφή και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει όλα τα στοιχεία, τις ενδείξεις, την έκθεση του υδραυλικού αλλά και την έκθεση του υπεύθυνου μηχανικού και του υπεύθυνου αντιδημάτου. Λοιπόν, συμφωνούν, κύριε Πόλκα, ή αποχωρείτε ή μένετε. Να ησυχάσουμε τόσο καιρό από αυτές τις γκρίνες όλοι οι καινούργοι σύμβουλοι. Να μπει ο Ρακιτζής να ησυχάσουν, να γλιτώσουν και οι δικηγόροι από τη δουλειά. Όσο ήσουν αντίπαλος, δεν τον έφερε στο Ρακιτζή όμως. Εγώ το λέω, σαν Παναγιώτης το λέω. Λοιπόν, να ησυχάσουν, άλλο
τρομάζει να το αρνηθεί, να ησυχάσουμε. Ποιοι συμφωνείτε με την απόσυρση του θέματος?